Πάμε λοιπόν να πούμε 2-3 πραγματάκια σχετικά με την νέα γελατουάρη στο γήπεδο Χαριλάου με αντίπαλο τον Απόλλωνος Μήνης. Έτσι όπως τουλάχιστον είδαν τα δικά μου ματάκια. Έτσι όπως τα είδαν. Λοιπόν, ο Άρης και χθες δεν ήταν καλός, ήταν απογοητευτικός, ήταν κακός. Μια ομάδα χωρίς δημιουργία, χωρίς φαντασία, χωρίς πραγματικά, δεν μπορώ να βρω έτσι το κατάλληλο κοσμητικό επίθετο για να το βάλω στην πρόταση. Μια ομάδα όμως και χωρίς πάθος, χωρίς νεύρο, χωρίς τίποτα από όλα αυτά που χρειάζονται για να κερδίσει ένα παιχνίδι, ακόμη και όταν αντίπαλος είναι ο Απόλλωνος Σμύρνης, έτσι. Μια ομάδα πραγματικά αδύναμη. Στα 5 παιχνίδια που έπαιξε ο Άρης, ήδη έχει χάσει 4 βαθμούς στο γήπεδο ο Χαριλάου, βαθμούς στους οποίους θα πρέπει να τους βρει τώρα σε παιχνίδια που δεν υπολόγιζε να πάρει πόντους. Έτσι γίνεται. Όταν χάνεις 4 βαθμούς σε 2 παιχνίδια που υπολόγιζες θα πάρεις 6, πρέπει αυτούς τους βαθμούς να τους αναπληρώσεις. Ο Άρης και χθες ήταν κακός, χωρίς βοήθεια βέβαια και από τον πάγκο, θα πούμε κάτι σχετικά με αυτό. Θα μου πει κάποιος, ρε φίλε, ό,τι ήταν να βάλει το βάλε μέσα. Η αλήθεια είναι ότι ένα μικρό άλοθη το έχει η ομάδα, διότι έλειπαν οι παίκτες οι οποίοι μπορούν να παράγουν ποδόσφαιρο και που έχουν και την ατομική ενέργεια και μπορεί από το τίποτα να σου κάνουν γκολ. Μέχρι ένα σημείο βέβαια είναι άλοθη αυτό, διότι όταν είσαι τον Απόλλωνα στο γήπεδό σου, ακόμα και οι δεύτερο-τρίτες λύσεις που υπάρχουν στον πάγκο, πρέπει να σου πάρουν το παιχνίδι. Εδώ βέβαια να πούμε ότι αποδεικνύεται, θα μου πεις από ένα παιχνίδι δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα, αλλά αποδεικνύεται ότι κάποιοι παίκτες, δυστυχώς, η επιλογή τους στον άρθρο στον Άρη αποδεικνύεται λανθασμένη. Θα μου πει κάποιος, ρε φίλε, δεν μπορεί όλες οι μεταγραφές να είναι πετυχημένες. Σωστό. Θεμητό. Okay. Αλλά απέναντί σου έχεις τον Απόλλωνα και δεν γίνεται με αντίπαλο τον Απόλλωνα να μην κερδίσει. Ακόμη και όταν έχεις 5 βασικές και 6 απουσίες. Να πάμε λίγο ατομικά σε κάποιους παίκτες. Νομίζω ότι το πρόβλημα παρουσιάζεται περισσότερο στη θέση των χαφ. Εκεί που ο Σάσα είναι πραγματικά αγνώριστος. Είπαμε και στο προηγούμενο βιντεάκι ότι κάπως έτσι ξεκίνησε ο Σάσα και πέρσι και μετά ανέβηκε κατακόρυφα η απόδοσή του. Αλλά πραγματικά είναι σαν να είναι ένας άλλος παίκτης ο Σάσα. Λάθη αβίαστα, μεταβιβάσεις μπροστά οι οποίες την αποχωρείς νόημα σε λάθος παίκτες, χωρίς να βλέπει τους καινούς χώρους. Όποτε και βέβαια ο επιθετικός μας κινούνταν σωστά χωρίς την μπάλα, δεν τον έβλεπε, υπήρχαν μια-δύο τέτοιες φάσεις. Από την άλλη ο Τζέκο είναι ένας παίκτης ο οποίος ξέρουμε τα προτερήματά του και τα λατώματά του, είναι ένας καλός αμυντικός χαφ, κόβει, δεν μπορεί να πάει την μπάλα μπροστά ο Τζέκο. Όταν το επιχείρησε αυτό χθες, νομίζω ότι ήταν τραγική η κατάληξη όταν προσπάθησε να δώσει την μπάλα μπροστά. Από την άλλη, και μπροστά δεν κάναμε τίποτα. Δύο φάσεις σε όλο το παιχνίδι. Όταν παίζεις με τον Απόλλωνα και κάνεις δύο φάσεις μεγάλες για γκολ, δεν μπορεί να λέγεσαι ομάδα με στόχους. Αυτή είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι χθες δεν υπάρχει ένας παίκτης. Αν προσπαθώ να βρω τον λιγότερο κακό παίκτη του Άρη και όχι τον καλό, δεν νομίζω ότι υπήρχε κανένας καλός που να έθελξε με την απόδοσή του. Εγώ λιγότερο κακό, εντάξει, μπορεί να διαφωνήσουν, τον Καμαρά είδα πάλι. Τον λιγότερο κακό, προσοχή, μην ακούμε με τις μασχάλες. Τον λιγότερο κακό είδα πάλι τον Καμαρά. Από την άλλη, επειδή ήδη είναι Κυριακή μεσημέρι και διάβασα τη στήριξη του Προέδρου ως στον προπονητή, να πω ότι όταν βγαίνεις και λες στήριξη, 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 αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο σημάδι ότι υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Τι θα πει στήριξη? Δηλαδή αν ο Άρης χτύπα ξύλο, να το χτυπήσω, χάσει τα επόμενα δύο παιχνίδια, τι θα γίνει? Δηλαδή θα μείνει όχι ο Μάντζιος, ο Μουρίνιο να ήταν. Επαναλαμβάνω, στον Άρη η λέξη υπομονή δεν υπάρχει. Okay, θα χάσουμε, δεν θα κερδίσουμε. Αλλά η εικόνα είναι αυτή που λέει ότι υπάρχει πρόβλημα αγωνιστικό. Ο Άρης χθες μπορεί πάλι να μην κερδίσει και να ήταν καλός, να είχε 4 τετατέτ, ένα δοκάρι, 3 μεγάλες ευκαιρίες ακόμη. Αυτά δεν βλέπουμε και λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και ιδιαίτερα πρόβλημα ανάπτυξης. Είναι λίγο μονοδιάστατο ως πολύ το παιχνίδι του Άρη
Και φυσικά μια ομάδα σαν τον Απόλλωνα που έρχεται για να πάρει το χ στο Χαριλάου, και καλώς που έρχεται να πάρει το χ, γιατί χθες, αν ξεμητούσαν λίγο αυτοί, μπορεί να ερχόταν και διπλό το παιχνίδι. Φοβήθηκαν το μάτς και καλώς το φοβήθηκαν. Λοιπόν, όλα αυτά φωνάζουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Και όταν βγαίνει ο πρόεδρος και λέει ότι στηρίζω το Μάντζιο, τι θα πει στηρίζω το Μάντζιο? Το στηρίζεις εφόσον αλλάξει εικόνα. Αν δεν αλλάξει εικόνα, εσύ είσαι ο ίδιος που θα πάρεις την απόφαση να τον διώξεις και να φέρεις τον επόμενο προπονητή. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα, όχι στην Ελλάδα, παγκόσμια. Παγκόσμια έτσι πάνε. Απλά στην Ελλάδα η υπομονή είναι πολύ λιγότερη στον κόσμο, και ιδιαίτερα σε έναν κόσμο όπως είναι του Άρη, που έχει να δει χαρά 51 χρόνια. Αυτά. Να είστε καλά.